Κύριε Αρβανίτη, σας είχα πάρει μια συνέντευξη πάλι για το Left πριν από 1,5 περίπου χρόνο, κάτι περισσότερο. 15 μήνες. Ακριβώς. Και στο οποίο μου είχατε πει ότι είχατε προβλήματα στο να ακούγεται το σήμα του κόκκινου ακόμα και εντός της Αττικής. Σε διάφορες συνοικίες της Αττικής δεν ακούγονταν καλά. Της Αθήνας. Της Αθήνας. Πολύ περισσότερο εκτός Αττικής. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το 15μηνο που μεσολάβησε, τι έχει αλλάξει. Ας αρχίσουμε από την Αττική αρχικά. Την Αθήνα. Έχει αλλάξει καταρχήν ότι έχουμε ένα πολύ καλό πομπό στον Ημιτό, όπου το σήμα μας είναι και πολύ δυνατό, όπως πρέπει, στα πλαίσια του νόμου, αλλά και πολύ ποιοτικό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα δεύτερο κέντρο εκπομπής, το οποίο είναι στην Αίγινα, όπου λύσαμε το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε με τα νότια πράστια της Αθήνας, δηλαδή από το Φάληρο μέχρι και τη Βάλκιζα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ δυνατό... Καλύπτουμε την Αττική πλέον, όπως όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, σε ένα ποσοστό περίπου 95%. Όλοι οι σταθμοί έχουμε κάποια προβλήματα σε κάποια σημεία. Όπως... και είναι και ο στόχος αυτός, όπως είναι η περιοχή του Οροπού. Γιατί αυτό συμβαίνει? Είναι το βουνό και κάνει σκιά. Αλλά και αυτό θα το λύσουμε σύντομα. Πάντως είμαστε σε ένα πολύ καλό αξιόμαχο πλέον σήμα, όπως οι άλλοι ανταγωνιστικοί ραδιοφωνικοί ιδιωτικοί σταθμοί, στο πρώτο κομμάτι. Στην επαρχία? Στην επαρχία εμείς κάνουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σαν τρόπο. Έχουμε 4 κόκκινα μέχρι στιγμής και αύριο θα έχουμε 6. Πού, σε ποιες περιοχές? Το μεγάλο μας είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί το λέτε μεγάλο? Γιατί στο επίπεδο της Αθήνας, του κόκκινου, του 105 και 5, ένα αντίστοιχο μεγάλο ραδιόφωνο από άποψη λειτουργίας, δυναμικής, κόσμου, είναι το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους που, αν έχουμε χρόνο, θα τους εξηγήσουμε. Είναι το ραδιόφωνο της Καβάλας, το κόκκινο Καβάλας, στους 102 και 8. Και προσφάτως το κόκκινο Πάτρας. Εδώ λοιπόν, στο κόκκινο Πάτρας, στους 107 και 7. Εκεί χτίζεται ένα πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, ένα καλό ραδιόφωνο, ένα δυναμικό ραδιόφωνο, όπου συναντηθήκαμε με ένα πολύ καλό ραδιόφωνο που είναι το Mojo Radio, όπου η παραγωγή του μαζί με εμάς πια κάνουμε ένα νέο κόκκινο ραδιόφωνο. Τα κόκκινα δεν είναι όμοια. Δηλαδή, ένας που ακούει κόκκινο Αθήνας δεν σημαίνει ότι ακούει το ίδιο αν ακούει κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό ακριβώς το πράγμα που βάλετε τώρα, το εξής. Τι κάνετε εσείς ως κόκκινο, στείνετε νέα ραδιόφωνα ή συνεργάζεστε με υπάρχοντα ραδιόφωνα? Ωραία. Εμείς λοιπόν καταρχήν έχουμε τρεις δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι να στείλουμε την αντίληψη του κόκκινου με κεραία που να λέγεται στο κόκκινο και να ακούγεται διεθνής. Είμαι πολύ σαφής. Αυτό λοιπόν είναι τα 4 που σας είπα, συν 2 που έρχονται. Το ένα θα είναι στην Καλαμάτα και το άλλο είναι στη Ρόδο, δηλαδή στα Δωδεκάνησα. Έχουμε ένα δεύτερο δρόμο, ο οποίος είναι οι συνέργειες. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα που σκεφτόμαστε να το μεταλλάξουμε, που είναι παραδείγματος χάρη Star στο κόκκινο. Δηλαδή το παλιό ραδιόφωνο που υπήρχε, που έχει μια διαδρομή, μια ιστορία, ένα κόσμο, και το κόκκινο σε μια συνέργεια ενός ενιαίου ξεχωριστού ραδιοφωνικού σχήματος. Star στο κόκκινο. Κανάλι 1 στο κόκκινο. Ενώ τα δικά μας είναι η συχνότητα στο κόκκινο. Και υπάρχει και ο τρίτος δρόμος, ο δρόμος της απλής αναμετάδοσης, δηλαδή απλές συνέργειες και συνεργασίες με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου είναι στην Ηγουμενίτσα, στην Ικαρία, η Ικαριακή Ραδιοφωνία, η Μεγάλη Ραδιοφωνία, η Δωδεκανησιακή Ραδιοφωνία. Έχουμε σήμερα πολύ καλούς συνεργάτες, όπως είναι το Ράδιο Παρατηρητής στην Κομωτινή, και ήταν και από τους πρώτους, πρέπει να σας πω, το Ράδιο Παρατηρητής, όπου έχει και εφημερίδα, είναι και εκδοτική, έχει και εκδοτική δυναμική, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από εκείνη και ο Βαγγέλης Κερουβίν, πρέπει να σας πω, ο δικός μας. Έχουμε το Ράδιο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο είναι ο 902 στις Σέρες, είναι το Ράδιο Ηγουμενίτσα, για να πάμε και στην Ήπειρο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο θα δούμε πώς θα το λύσουμε, το Ράδιο Καστοριά, μην το ξεχάσω, οπότε όπως καταλαβαίνεις έχουμε το χάρτη. Έχουμε ένα πρόβλημα στο οποίο υπάρχει ευθύνη ή μπορεί να μας αγαπάνε και πάρα πολύ. Δηλαδή να μην μας το έχουν και ανάγκη. Γιατί στις περιοχές που εμείς πήγαμε, οι τοπικές κοινωνίες, οι οργανώσεις, οι φίλοι έκαναν δουλειά για να πάμε εκεί. Δεν έχω πάρει εγώ το δισάκι μου ή ο Αναδρανιστάκης που έχει την ευθύνη να τρέχουν και να χτυπάμε τις πόρτες. Γεια σας, μήπως θέλετε να συνεργαστείτε με το κόκκινο. Έγινε μια δουλειά πάρα πολύ σοβαρή. Και κάποια στιγμή, αφού γίνει η πρώτη δουλειά, πάμε κι εμείς εκεί και κάνουμε τη δουλειά. Από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα και από το Βόλο, δεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή αυτές τις οχλήσεις που θα μας ικανοποιούσαν και θα μας δημιουργούν πρόβλημα.
Πρέπει να υπάρχει λέει, και μια αυταενέργεια από τις τοπικές κοινωνίες για αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει. Δεν έχω εγώ τον, ούτε εσύ ούτε εμείς εδώ, τον ιδιοκτήτη με τα λεφτά, ο οποίος έχει τη βαλίτσα του Αη Βασίλη, μοιράζει και κλείνει δουλειές. Και ξέρεις, θέλει πολλή δουλειά γιατί πολλοί προβληματίζονται, πολλοί φοβούνται, πολλοί δεν θέλουν να μπλέξουν. Είμαστε κόκκινο ραδιόφωνο, το λέμε πολύ καθαρά, δεν είμαστε ένα κάπως ραδιόφωνο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένα πολύ καλό ραδιόφωνο. Τώρα πια το λέω με πολύ μεγάλη, με πολύ θάρρος. Είμαστε ένα καλό ραδιόφωνο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του, να έχει απόψεις διαφορετικές, αλλά είμαστε ραδιόφωνο μνήμης. Μπαίνει στη μνήμη. Και αν δεν σε αρέσει ο Αρβανίτης, σίγουρα θα σε αρέσει ο Τσέκερης. Και αν δεν σε αρέσει ο Τσέκερης, σίγουρα ο Ναδρανιστάκης κάτι έχει να σου πει. Και αν δεν σε αρέσει ο Κραουνάκης, θα σε αρέσει το μαγκαζίνο. Έχει πράγματα να ακούσει. Έχει πράγματα. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας πάντως είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δηλαδή λέω για τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως είναι ο Παρατηρητής, λέω ένα παράδειγμα, ή η Καριακή Ραδιοφωνία που είναι στην Ικαριά, που νιώθουν πολύ χαρούμενοι και εμείς πολύ χαρούμενοι που κάνουμε πράγματα. Και ένα άλλο που έχει αξία για τη συνεργασία τη δικιά μας είναι ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε την αντίληψη που έχουν οι Αθηναϊκοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί ή της Θεσσαλονίκης, μιας υπεριαλιστικής άποψης, μπουκάρω στη συχνότητα και αναμεταδίδεις το πρόγραμμα του κράτους των Αθηνών. Εμείς έχουμε μια άποψη ότι συνεργούμε μαζί με την τοπική ραδιοφωνία να κάνουμε ωραίο ραδιόφωνο με πρωτοβουλίες της τοπικής ραδιοφωνίας για την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι το κόκκινο καβάλας, ναι, έχει ίδιες αφετηρίες και ίδια αισθητική, αλλά δεν είναι ίδιο με το, ράδιο, με το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Πώς να είναι δηλαδή. Και πώς να είναι ίδιο. Αναφέρεται δηλαδή και στην τοπική κοινωνία. Βεβαίως, εκεί παίζει ο Τζανακάκης, στην Πάτρα παίζει ο Μητρέλης, εδώ παίζει ο Μιλάτος. Εκεί παίζει η Ακριώτου, εκεί είναι ο Μπακιρτζής στο ραδιόφωνο της Καβάλας. Έχεις πλούτο εκεί. Αν είναι να τον πνίξεις τον πλούτο για να επιβάλλεις μια αντίληψη της Αθήνας, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό δεν είναι άποψη που έχει αριστερά. Ή εμείς που είμαστε άνθρωποι της αριστεράς για τη ραδιοφωνία και για την τηλεόραση, για τα media δηλαδή. Και αυτό νομίζω ότι έχει αξία. Δεν είναι τυχαίο που τα ραδιόφωνα μας πάνε πολύ καλά στην επαρχία. Mm-hmm. Καλύτερα από την Αθήνα. Α, ναι. Ναι. Για δώστε μας σε κάποια στοιχεία σε σχέση. Στην Αθήνα πόσο έχει. Εκεί μας, στην Αθήνα εμείς είμαστε στην εβδομαδία βάση περίπου στο 9,5% σύμφωνα με τη Focus, δηλαδή περίπου 400-380.000 ακροατές έρχονται, επισκέπτονται το κόκκινο. Περνούν από το κόκκινο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα για μας. Διότι εμείς δεν είμαστε group. Εμείς όταν πάμε να διαπραγματευτούμε στην ΕΙΡΑ, που είναι το αντίστοιχο σωματείο, είμαστε ένα ραδιόφωνο, το κόκκινο. Δεν είμαστε το σύστημα Λαφούζου με 5 ραδιόφωνα και 5 ψήφους. Δεν είμαστε το σύστημα Βαρδίνο Γιάννη με. Η μάχη που δίνουμε λοιπόν εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σκληρή. Ακόμα και στην εντολή που θα δοθεί στην εταιρεία μέτρησης για το πώς θα γίνει η δημοσκόπηση. Για το πώς ακούγεται. Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή η εταιρεία, είναι το ρυθματολόγιο. Πώς βγαίνει, με τι προοπτικές κτλ. Και εκεί το κόκκινο συμμετέχει, μπαίνει και με τους συνεργάτες μας δίνουμε μάχη. Εκεί είναι ο κ. Μονιάκης που δίνει τη μάχη. Άρα αυτό το νούμερο αφορά την Αθήνα, είπατε. Αυτό αφορά στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Όταν είπατε ότι είναι μεγαλύτερη στην επαρχία, τι εννοείτε. Στη Θεσσαλονίκη που έχω μέγεθος, δηλαδή το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα νέο ραδιόφωνο στον ένα χρόνο, και αν τον έχει, έχει φτάσει τα νούμερα της Αθήνας αντίστοιχα. Mm-hmm. Έχει μια δυναμική πάρα πολύ μεγάλη. Είναι φρέσκο, είναι καινούριο, είναι αλλιώς το περιβάλλον εκεί. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε κέφι εδώ, αλλά. Πάει να πει και η δίψα που έχει ο κόσμος εκτός Αθήνας για να ακούσει κάτι άλλο. Ξέρετε, πολύ σκυλέ ρέντιο είναι στην επαρχία. Πολύ πλαστικό. Όταν βγαίνει ένα ραδιόφωνο λοιπόν που έχει να κάνει προτάσεις, να βγάλει μουσικές, jazz, rock, ελληνικό, ρεμπέτικο, άλλου τύπου ενημέρωση, ένας συντηρητικός άνθρωπος ο οποίος δεν είναι με την αριστερά. Δεν αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ. Τον φοβάται. Δεν γουστάρει τις κουκουέδες, δεν γουστάρει τις αντασίες, δεν γουστάρει την αριστερά. Έχει όμως και μια αισθητική. Μπορεί να την ακούσει, γιατί το δελτίο μας είναι καλό ώρα το δελτίο. Ποια είναι ακριβώς η οικονομική επιβάρυνση για το κόκκινο όλες αυτές τις ιστορίες, της επέκτασης, θα έλεγα καλύτερα. Μεγάλη επιβάρυνση δεν είναι, αλλά όταν το ταμείο είναι άδειο, είναι μεγάλη επιβάρυνση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε ότι αν χρειαζόμαστε, πρέπει οι ακροατές του να τους στηρίξουν. Για να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση ή τουλάχιστον να μειώσουμε όσο το δυνατόν και να ελαφρύνουμε το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει χρήματα. Η κομματική επιχορήγηση, η κρατική επιχορήγηση έχει κοπεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που κάνει το κράτος και οι δυνάμεις που το ελέγχουν αυτή τη στιγμή απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην αριστερά. Αν ήταν άλλο κόμμα,
Αξιωματική αντιπολίτευση δεν τα είχαμε τα ίδια. Οπότε, αν φανταστείς ότι το κόκκινο στοιχίζει με τις μισθούς το ρεύμα, 1.000.000 ευρώ, και ότι η συνολική... Το χρόνο μιλάτε. Το χρόνο μιλάω. Και η συνολική επιβάρυνση όλου του δικτύου μπορεί να πάει και άλλες 200.000 ευρώ το χρόνο. Μπορεί να πει κάποιος, μα τι είναι 200.000 ευρώ το χρόνο, πολλά έβαλα τώρα. Απλώς το λέω για σήμα, όταν έχεις 10 ραδιόφωνα και ακούγεσαι σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και δίνουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα βρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη του μέσα από τα μέλη του, προσπαθώντας να εντάξει υποχρεώσεις, πόλεμος γίνεται. Και από την άλλη, εμείς δίνουμε τη μάχη με τη διαφήμιση για να ανεβάσουμε τα έσοδά μας για να συμπληρώσουμε. Δεν πήγαμε άσχημα. Δηλαδή, το κόκκινο ξεπέρασε τις 300.000 φέτος. Το πλάνο που είχαμε βάλει ήταν 300.000, το ξεπεράσαμε. Το πλάνο που βάζουμε του χρόνου είναι 500.000, πιστεύω θα το πιάσουμε. Όμως, αυτό που ξεκινάμε τώρα, χρονιάρες μέρες, ότι την καμπάνια του 1 ευρώ. Αυτό τι ακριβώς είναι η καμπάνια, λοιπόν? Εγώ θεωρώ και εμείς θεωρούμε εδώ ότι αφού έχουμε τόσους χιλιάδες ακροατές, 1 ευρώ να βάλει ο ακροατής το μήνα, τότε όχι μόνο δίκτυο θα κάνουμε, αλλά και τηλεόραση θα φτιάξουμε. Μόνοι μας. Και μπορούμε πραγματικά τα χρήματα που παίρνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα αξιοποιεί σε άλλα πράγματα και ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν ανάγκες σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι γίνει μεγάλο στοίχημα για τους ακροατές, αν αυτό το ραδιόφωνο το αγαπούν γιατί το αγαπούν, το θέλουν γιατί νομίζω ότι το θέλουν, να συνδράμουν έτσι με την πάγια εντολή. Ήδη ξεκινάει η αφίσα, βγαίνει, ήδη υπάρχει αριθμός λογαριασμού και γι' αυτό δημιουργήθηκε, και αυτό είναι ένα ωραίο κινηματικό, ο Σύλλογος Φίλων του Κόκκινου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τον αριθμό λογαριασμού λοιπόν τον άνοιξαν οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη που κάναν σύλλογο. Και υπάρχουν πολλοί φίλοι του Κόκκινου, πρέπει να σας πω. Όπου υπάρχει κόκκινο, είχε δημιουργηθεί πρωτίστερα ομάδα φίλων του Κόκκινου. Η ομάδα φίλων του Κόκκινου, σε συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις στην Πάτρα, έφερε το κόκκινο. Η ομάδα φίλων του Κόκκινου έκανε στην Καβάλα. Εκεί, στην Καβάλα, ήθελα να έρθω. Υπήρχαν σύντροφοι οι οποίοι πούλησαν κομμάτι της περιουσίας τους για να αγοράσουν μια συχνότητα, για να μπορούν να την δωρήσουν ουσιαστικά σε εμάς και να πούν κάντε κόκκινο. Αυτό, αν δεν είναι αυτό αριστερά, να μου ορίσει κάποιος την αυτοθυσία στις μέρες μας. Να πουλήσεις κομμάτι της περιουσίας σου για να πάρεις έναν σταθμό και να τον δωρήσεις στο κόμμα ή στη Left Alpha Epsilon για να εκπέμψει το κόκκινο στην Καβάλα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι, είπες κάποιες από τις προηγούμενες μέρες για το κόκκινο international. Τι ακριβώς εννοείς? Στείνουμε μέσα στο Γενάρη και θα τα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το international κόκκινο. Τι είναι αυτό? Ναι. Νομίζω ότι πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, άνθρωποι, δημοκράτες, αριστεροί, ακτιβιστές, έχουν ένα θέμα με την Ελλάδα. Δεν μαθαίνουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί και εκεί τα μίντια συστημικά είναι. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη πολιτική ανατροπή, ή τουλάχιστον προσπαθούμε για μια πολιτική ανατροπή. Εμείς λοιπόν μέσα στο πόρταλ καταρχήν θα στήσουμε μια υπηρεσία, υπηρεσία θα είναι αυτό, όπου θα κάνουν downloading, θα μπορούν να κατεβάζουν εκπομπές και δελτία ειδήσεων και σχόλια σε γλώσσες. Καταρχήν στα αγγλικά, ψάχνοντας να βρούμε και ακτιβιστές και φίλους και συντρόφους και ανθρώπους που αγαπάνε το ραδιόφωνο και σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, για φαντάσου, γιατί εμείς κάναμε ήδη επαφές και έχουμε ήδη μια σειρά από ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά, από στις ΗΠΑ, στην Κεντρική Αμερική, στην Αυστραλία, ακόμα και στην Ευρώπη και ιδιαιτέρως με μια φοβερή ομάδα που υπάρχει στη Βιέννη. Μας φέραν σε επαφή με ραδιόφωνα που μας δίνουν χώρο, αλλά θέλουν πρόγραμμα. Στα ελληνικά, τι να το κάνεις το πρόγραμμα στο βιενέζικο ραδιόφωνο? Για φαντάσου λοιπόν εκεί να παρεμβαίνεις με ένα καθημερινό ελληνικό δελτίο ελληνικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη σε γλώσσες, στα ρώσικα, να εκπέμπεις μέσα στη Ρωσία, να δίνεις τη δικιά μας οπτική των γεγονότων. Αυτό είναι το κόκκινο international. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Από τότε που ανέλαβες το κόκκινο, βλέπω μια, ότι απλώνεσαι σε διάφορα πράγματα. Πηγαίνεις, κάνεις θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και τώρα τελευταία κάνετε και βιβλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχω δύο να τα δείξω. Να τα δείξεις φυσικά. Λοιπόν, αυτό είναι τον... Θα το κάνω στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάρτε κύριε. Λοιπόν, αυτό είναι του Χερουβίμ,
Το βιβλίο είναι το καινούριο μας, το Βαγγέλη, περί Γκρεκόνων σκιάς. Είναι αυτό που ακούτε καθημερινά στις 8.30 πια και το πρωί και σε άλλες ώρες. Ο Βαγγέλης το έκανε βιβλίο, τις περάσαμε τις ιστορίες αυτές. Είναι μια συνέργεια του Κόκκινου με τις εκδόσεις Γαβριλίδης, συνέργειες. Πολύ ωραία. Αυτό εδώ είναι το πρώτο μας βιβλίο, το 15 βγαίνουμε Κόκκινο, το ξέρετε. Όπου ο Αλεξάκης, ο Κουμανταρέας, ο Χορεμένος, ο Βαραγκόπουλος, ο Νόλας και ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος δουλεύει και σε εμάς, κάνει εκπομπές. Επέλεξαν 15 εξαιρετικούς συγγραφείς και κάνουν την πρότασή τους για τη νέα γενιά συγγραφέων. Και εδώ είναι η συνέργεια, εδώ είναι με τις εκδόσεις Τόπος. Στα βιβλία αυτά πρέπει να σας πω ότι ο εκδοτικός οίκος βάζει αυτό που λέμε το χαρτί και την εκτύπωση. Εμείς βάζουμε τη διαφήμιση και την πρόθεση. Κάτι μένει στο κοκκινάκι και βεβαίως παίρνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει το μυαλό τους και δουλεύει. Και στον χρόνο της δικογραφίας βγάλαμε αυτό. Τι είναι αυτό ακριβώς? Αυτό είναι η Magic the Spell. Α, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι και βινίλιο θα κάνουμε και θεατρική παράσταση κάναμε το Μπουμπουλίνας, δικιά μας παραγωγή. Ένα ραδιόφωνο πρέπει να κινείται. Να σου πω ποιο είναι το όνειρό μου. Θα το ζήσω. Ναι. Όπως θα ζήσουμε και την ανατροπή. Να έχει το Κόκκινο τη δικιά του μπάντα. Τη δικιά του ορχήστρα. Είναι ιδανικό να μιλάς, να έχεις ραδιόφωνο και να μην έχεις ορχήστρα. Όλα τα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο είχαν τις ορχήστρα τους. Ναι, αυτό τώρα με έχει βάλει ο διάολος. Να έχουμε μια ωραία ορχήστρα, την Κόκκινη ορχήστρα. Να βγαίνει στις γειτονιές, στους δρόμους. Άλλωστε έρχεται η γιορτή. Το χρειαζόμαστε τους μουσικούς. Ελπίζω όλα τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν και εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που μου έδωσες. Και εγώ να μου φιλήσω όλα τα παιδιά στο Left.